Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων Γαλατινιώτικα 2023. Η σημερινή βραδιά περιλαμβάνει διάφορα τμήματα της Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, τα Παρταλόπλα. Χειροκρότημα. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Μεσχιανής. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρόκου Κοζάνης Ιωακήμ Λιούλιας. Και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πενταλόφου Βοΐου. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για να στηθούν αυτές οι μέρες, τους χορηγούς μας, όλα τα μαγαζιά της Γαλατινής, το Δήμο Βοΐου και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και φυσικά όλους εσάς που παραβρίσκεστε μαζί μας. Τη σημερινή βραδιά θα πλησιώσει η Ορχήστρα Δυτικομακεδόνες. Ευχόμαστε να περάσετε καλά, καλή διασκέδαση. Ξεκινάμε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου Κοζάνη στα Παρταλόπλα. Η κυρία Κορακίδου Αλεξάνδρα Χοροδιδάσκαλος θα μας παρουσιάσει τους χορούς τους. Ευχαριστώ. Γεια σας και από εμάς. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς θα παρουσιάσουμε χορούς Δυτικής Μακεδονίας. Ξεκινάμε με Συρτό Μακεδονίας, Γαλάζια Περιστέρα, Λεβέντικο, Λαφίνα και κλείνουμε με 11. Καλή διασκέδαση.
Ένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Δημητρίου Κοζάνη στα Παρταλόπλα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με το Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Μεσχιανής. Ο κύριος Χαλκίδης Γιώργος θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμά τους. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε πολύ το Σύλλογο για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία στη συνέχεια των εκδηλώσεων. Το χορευτικό μας συγκρότημα θα ξεκινήσει με δύο χορούς από την περιοχή της Ματσούκας, με Τικ Μονό και με Τικ Ήμερας. Μανουσιάκι και μίλια του καρακαπανί Ματσουκάς Μανουσιάκι και καλά να τελειάουμε σαραί κοντουζάκι και καλά να τελειάουμε σαραί κοντουζάκι.
Για τη συνέχεια θα δούμε τρεις χορούς παραλλαγές του γνωστού χορού Τριγώνα. Ξεκινάμε με Τριγώνα Γουρούχ από την περιοχή του Γουρούχ της Κερασούντας, Τέρς από την περιοχή του Άρταγ Ματέν και του Κιουμούς Ματέν και Τριγώνα από την περιοχή της Τραπεζούντας. Θα συνεχίσουμε με δύο από τους πιο γνωστούς χορούς του Πόντου, το χορό Σερανίτσα από την περιοχή της Ερίενας και το χορό Λετσίνα από την περιοχή του Κάρς. Thank you.
Θα συνεχίσουμε με κάποιους ακόμη γνωστούς χορούς του Πόντου. Τίξο γόνατο, παμποντιακός χορός. Για όσοι δεν το ξέρουν, είναι αυτό που πάτε στα ποντιακά τα γλέδια και βαριέστε να βλέπετε δύο ώρες να το χορεύουν οι Πόντοι. Απλά το αγαπάμε πολύ. Στη συνέχεια θα δούμε Τίκτο Νιαλίδικο από την περιοχή της Τόνιας και Τίκτρο Μαχτό, παμποντιακός χορός. Συνέχεια θα δούμε ένα χορό από την περιοχή της Πάφρας. Είναι από τις πιο ηρωικές περιοχές του Πόντου, από αυτές που τράβηξαν τα περισσότερα κατά τη γενοκτονία. Ο χορός λέγεται ΤΕΚΑΙΤΕ και στη συνέχεια το χορό εκατίβασα μπαξέδες από την Τραπεζούντα. Συνεχίσουμε με δύο χορούς από την περιοχή του Κάρς, ο χορός Τρίατη Κότσαρη και ο χορός Κότσαρη. Thank you.
Στη συνέχεια θα δούμε ίσως το πιο διάσημο χώρο του Πόντου. Μιλάμε για το χορό Σέρα. Χορός που κρατάει τις ρίζες του όπως και άλλοι υπήρχε χωρία από όλες τις περιοχές της Ελλάδος, από την αρχαία Ελλάδα. Περιγράφεται στην κάθοδο των Μυρίων, περιγράφεται κατά τη γέννηση του Δία, όταν οι κουρίτες χόρευαν γύρω του και χτυπούσαν τις ασπίδες και τα δόρια τους για να μην ακουστεί το κλάμα του και το φάει ο πατέρας του ο Κρόνος. Περιγράφεται κατά τη γέννηση της θεάς Αθηνάς, όταν έσκασε το κεφάλι του Δία και πετάχθηκε από μέσα η πολεμήτρια θεά. Πάμε να δούμε αυτόν εδώ πέρα το χορό. Thank you.
μας θα σας αποχαιρετήσουν με δύο χορούς που είναι κατεξοχήν του Γλεντιού, από την περιοχή του Κάρς, το χορό Τάς και το χορό Καζάσκα.